Hey, θα κάνουμε vlog μας. Όχι. 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 Άι στο καλό, εγώ θα κάνω. Θα ετοιμαστώ να πάω σε ένα event, συγκεκριμένα της Ροζέ Γκαλέ, στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Πρόλαβα και λούστηκα. Αυτό είναι το θετικό νέο της ημέρας. Αλλά παιδιά, μου τα έχει σκάσει τόσο πολύ κούραση, που δεν ξέρω πώς θα συνεχίσουμε άλλα 15 vlog μας. Δεν το πιστεύω ότι έχουμε φτάσει στη 10η μέρα και όντως έχω βγάλει 10 vlog μας. Ρεκόρ Guinness για μένα και πάρα πολύ περήφανη. Κοιμήθηκα με βρεγμένα μαλλιά και με πονέει ακόμα ο αυχένας μου. Επίσης, εχθές το βράδυ πάω να κοιμηθώ κατά τις 4 η ώρα, 5 εκεί το πρωί. Λέω θα κάνω skincare περιποίηση και ξεκινάω να βάζω το μανδελικό οξύ στο πρόσωπο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, αλλά τρέχει πάρα πολύ. Δηλαδή, για να το βάλεις, πρέπει να το βάλεις στο χέρι σου και μετά να το απλώσεις. Αλλιώς δουλίτσα δεν γίνεται. Εγώ λοιπόν πήρα το dropper, πώς το λένε αυτό, και το έβαλα πάνω στο κεφάλι μου και αυτό στάζει και μέχρι να βάλω και στο υπόλοιπο πρόσωπο μπαίνει μέσα στα μάτια μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τσούξιμο. Ο Βαγγέλης κοιμόταν, εγώ άρχισα να ορλιάζω, μου λέει τι γίνεται, τι έγινε, τι έπαθε. Ένας χαμός 5 ώρα το πρωί. Ζητώ συγγνώμη από τους γείτονες. Ίσιωσα τα μαλλιά μου με το steam pod, βασικά έκανα όσο βλέπω πεθερά γιατί θα αρχίσω. Τύπου αυτό εδώ μου πήρε 10 λεπτά. Παιδιά είναι ωραίο και είναι και πιο ελαφρύ από το προηγούμενο. Πάμε να βαφτούμε, να ετοιμαστούμε και να δράξουμε τη μέρα. Ή και να την αράξουμε γιατί είμαι κουρασμένη. Έτοιμη. Αυτό εδώ είναι και το outfit μου. Floral midi φόρεμα. Over the knee bottes, oversized παλτό. Όλα Zara και τσάντα από καλή style. Θα πάρω ταξί για να μην ψάχνω πάρκινγκ στο κέντρο, δεν θα βρω ποτέ. Αλλά και για να κάνω λίγο δουλίτσα με το κινητό. Κάνε κι εσύ! Μιλήσουμε, Μαρίνα! Όχι! Κάποια στιγμή θα κάνουμε, θα μάθεις πώς γίνεται. Πώς πέρασες τα φυτογεννάκια μου που έχω να πάω καιρό? Αλήθεια, έχω πει σε σκέψεις να ξαναγίνω φοιτήτρια μόνο και μόνο για να περάσω Γιάννενα. Ένα μεταπτυχιακό, ένα πρακτορικό κάτι. Πήγε εκδρομή στα Γιάννενα και ανέβασε τέλειες φωτογραφίες και ζήλεψα. Τώρα θα ετοιμαστώ και θα σας δώσω το χώρο για να γυρίσω κάποια βίντεο για την Καλής. Έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και θα κάνω κάποια βίντεο για το δικό της το κανάλι. Αλλά πρώτα θέλω να σας δείξω τα δύο φορέματα που πήρα από ASOS. Ξέχασα να το δοκιμάσω. Το πρώτο φόρεμα είναι αυτό εδώ. Σας είπα ότι είναι λίγο μίνι, αλλά αυτό κάθεται σε πολύ καλό σημείο. Είναι χριστουγεννιάτικο. Κόκκινο με μπλε. Αλλά το θέμα που έχω, παιδιά, είναι ότι οι μπότες που έχω, αυτές εδώ είναι από Zara και είναι over the knee, δεν στέκονται εδώ πάνω. Γλιστράνε στο καλσόν. Αν έχετε κάποιο tip να μου προτείνετε για να στέκονται οι μπότες στο γόνατο, καλοδεχούμενο. Το επόμενο φόρεμα είναι αυτό εδώ και αυτό μείνει. Αυτό είναι ένα τσακ πιο κοντό από το άλλο, αλλά έχει πάρα πολύ ωραίο print. Δεν ξέρω αν θα ήταν πιο μακρύ αν το έπαιρνα ένα νούμερο μεγαλύτερο, αν και μετά θα σακούλιαζε πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μανίκια του. Που είναι φουσκωτά. Λοιπόν, αφού το υπόλοιπο της ημέρας θα το περάσω κάνοντας μοντάζ 3 βίντεο,
Είπα, για να κλείσει αυτό το vlog μας, θα κάνω ένα story time. Είναι ένα story time που έχει σχέση με τη μετακόμιση, όταν είχαμε πρωτοέρθει σε αυτό εδώ το σπίτι. Ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό, από τότε, πριν 2-3 χρόνια, αλλά δεν είχα ξεκουμπωθεί, δεν είχα ξεκλειδωθεί για να κάνω ένα story time βίντεο, δεν ήξερα αν θα σας αρέσει. Οπότε λέω, το κάνω τώρα μέσα στο vlog μας, ποιος θα το δει. Δεν φαίνομαι όμως, για κάποιο λόγο. Χρειάζομαι ring light, μισό. Λίγο καλύτερα, γελάω μόνο για αυτά που θα σας πω. Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που είπαμε με το Βαγγέλη ότι θα συγκατοικήσουμε. Και ενώ ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ ερωτευμένοι και ότι θα μπούμε στο νέο μας σπίτι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη που θα διακοσμήσω και θα ψάξω και θα κάνω και θα ράνω, όταν ξεκίνησε η διαδικασία της μετακόμισης, αλλά έγινε. Το πρώτο fail της υπόθεσης έγινε με την κρεβατοκάμαρα. Είδαμε πάρα πολλές κρεβατοκάμαρες, καμία δεν μας έκανε το κλικ. Η μόνη που μας έκανε το κλικ ήταν αυτή που πήραμε τώρα και που λέτε, πάμε, την παραγγέλνουμε, μας τη φέρνουνε, έρχονται οι τεχνικοί, την φτιάχνουνε και που λέτε πάμε το πρώτο βράδυ να ξαπλώσουμε. Εμείς τέρμα κουρασμένοι από τη μετακόμιση, απλά να ξαπλώσουμε. Το τονίζω αυτό. Πέφτουμε στο κρεβάτι, όλα καλά και όλα ωραία. Και μετά από κανένα μισάωρο, ο Βαγγέλης ειδηροχάλιζε, εγώ ήμουν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Μετά από ένα μισάωρο, μας έρχεται η κρεβατοκάμαρα στο κεφάλι. Πραγματικά όμως. Και τι εννοώ. Προφανώς είχαν φέρει ελαττωματικό κομμάτι και η πλάτη της κρεβατοκάμαρας δεν κούμπωνε καλά με τον πάτο της κρεβατοκάμαρας, του κρεβατιού βασικά, γιατί το λέω κρεβατοκάμαρας. Έτσι, όταν πέσαμε και ξαπλώσαμε, από το βάρος αυτό έφυγε και έπεσε πάνω μας η κρεβατοκάμαρα. Αυτή τη στιγμή το σκέφτομαι, γελάω, αλλά εκείνη τη στιγμή, παιδιά, εγώ έπαθα συγκοπή. Γιατί λέω και σεισμός γίνεται, έπεσε πολυκατοικία πάνω μου. Ο δε Βαγγέλης που κοιμόταν και τελείως δεν κατάλαβε τι έγινε και τρόμαξε απίστευτα πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα στο καινούριο σπίτι, έτσι. Μας πλάκωσε το κρεβάτι. Κοιμόμαστε που λέτε στον καναπέ εκείνο το βράδυ και το επόμενο πρωί τους παίρνω τηλέφωνο. Πάρα πολύ γενικά, γεια σας, έχουμε θέμα με την κρεβατοκάμαρα. Θα ήθελα να έρθετε να μου την επισκευάσετε ή να μου την αλλάξετε. Και μου μιλάει ένας τυπάς ο οποίος ήταν πάρα πολύ αγενής. Και μου λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να έρθουμε σήμερα, θα το κανονίσουμε μέσα σε 10-15 μέρες. Γυρνάω και του λέω, και τι θα κάνουμε εμείς 10-15 μέρες, θα κοιμόμαστε στο πάτωμα. Μου λέει, κοιμηθείτε στον καναπέ. Α, του λέω, πάρα πολύ ωραία τα λέτε, αφού σας πληρώσαμε και σας εξοφλήσαμε, τώρα που δεν μας έχετε ανάγκη, σας νοιάζει κιόλας τι θα κάνουμε, γιατί πριν κλείσουμε την κρεβατοκάμαρα, ήσασταν από πάνω μας και μας γλύφατε 15 ώρες. Μη σας τα πολυλογώ. Ένα πολύ μεγάλο τηλεφώνημα με αυτόν, που εγώ να είμαι συγχυσμένη και να μην μπορώ να βρω το δίκιο μου, μου δίνει τον υπεύθυνο. Ο οποίος υπεύθυνος να μου λέει τα ίδια. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολύ φόρτο εργασίας, δεν μπορούμε να έρθουμε να την επισκευάσουμε. Λέω, μα η κρεβατοκάμαρα έχει εγγύσει, Χριστιανέ μου. Τι πάνε επειδή μπορείς να έρθεις να την επισκευάσεις. Καινούργια κρεβατοκάμαρα και πέσει στο κεφάλι μας. Και αυτός να μου λέει κάτι κουλαμάρι σου στυλ, η κρεβατοκάμαρα είναι massive και επειδή μάλλον τη σύρατε, γι' αυτό διαλύθηκε. Και εγώ να του λέω, συγγνώμη, αλλά η μάνα μου έχει μια κρεβατοκάμαρα 30 χρόνια την ίδια. Εμείς όλη την ώρα χοροπηδούσαμε μικρά πάνω στο κρεβάτι και αυτό δεν είχε πάθει τίποτα. Δεν θέλω να μας εξυπηρετήσουν. Εγώ εντωμεταξύ, όσο παίρναγε η ώρα, τόσο πολύ μπρίζωνα και ήμουνα σε φάση ότι θέλω να φτιαχτεί τώρα. Θέλω να φτιαχτεί χθες. Πιο πολύ με είχε εκνευρίσει το γεγονός, η αντιμετώπιση τους, πριν πάρουμε τα έπιπλα, που πήγαμε στο κατάστημα και παιδιά ώρες μας γλύφανε, μας πρίζανε, μας λέγανε ότι αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό, αυτό είναι καλό να το πάρετε, να κάνετε και θα χάσετε την προσφορά και να το κλείσετε σήμερα και εκείνο και τ' άλλο. Και μόλις δώσαμε τα λεφτά στο χέρι, φέραν την κρεβατοκάμαρα, καμία επαφή. Από το τηλέφωνο δεν θέλανε να μας εξυπηρετήσουμε, οπότε εγώ νευριάζω σε εκείνη τη φάση, παίρνω την πεθερά μου, άγκαζε και πάω από το κατάστημα. Και λέω, θα παίξω το μοναδικό χαρτί που έχω για να μπορέσω να κοιμηθώ σαν άνθρωπος το βράδυ στην κρεβατοκάμαρα. Μπαίνω μέσα, έξαλλη. Βρίσκω τον πολίτη που με έχει εξυπηρετήσει και του λέω αυτό και αυτό, του λέω μου μιλάς στο τηλέφωνο έτσι, του λέω ξέρεις ποια είμαι εγώ. Μου λέει ποια είσαι εσύ. Του λέω η Μαριλίας Τσόις. Ποια μου λέει! Λοιπόν, ήταν η μοναδική φορά στη ζωή μου, ειλικρινά, που έχω παίξει το χαρτί ότι έχω YouTube channel. Αλλά απέδωσε. Πάει στον υπεύθυνο, κάθομαι κάτω με υφάκι και γυρνάω και του λέω: άκου να σου πω, του λέω, μας έχετε παραδώσει ελαττωματική κρεβατοκάμαρα, έχει γίνει αυτό και αυτό. Και δεν θέλετε να μας εξυπηρετήσετε. Και εμείς το βράδυ που θα κοιμηθούμε. Και μάμου σου του αυτός, και εντάξει θα τη φτιάξουμε, απλά να περιμένετε 10 μέρες πάλι και εκείνο και τ' άλλο. Και γυρνάω και του λέω το εξής: ή θα μου φτιάξετε την κρεβατοκάμαρα, ή θα βγω και θα σας κάνω ρόμπα. Και αρχίζω εγώ να του λέω, και ξέρεις ποια είμαι εγώ.
Πομπή στην τηλεόραση κάνω. Η Μενεγάκη, φίλη μου! Ό,τι να είναι, εγώ έλεγα. Αλλά μόλις καταλαβαίνει, παιδιά, αυτός ότι γνωρίζω από social media και μπορώ να του κάνω κακό στην επιχείρηση, αλλάζει τελείως συμπεριφορά. Όταν σας λέω αλλάζει, αλλάζει. Και γίνεται ένας άνθρωπος τόσο γλυκός και να μου λέει: μα γιατί κάνετε έτσι? Μα γιατί δεν ήρθατε πρώτα σε μένα να μου μιλήσετε, να μου πείτε το πρόβλημά σας και μιλούσατε με τους υπαλλήλους που δεν γνωρίζουνε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Μου λέει: σήμερα το απόγευμα θα έρθει, μου λέει, το συνεργείο να σας φτιάξει την κρεβατοκάμαρα. Και ήρθε το συνεργείο και την έφτιαξε την κρεβατοκάμαρα. Μετά από 2,5 χρόνια όλα μια χαρά, δεν έχει πάθει κάτι. Αλλά παιδιά, για να βρω το δίκιο μου, έπρεπε να κάνω μαραθώνιο. Και πόσο σπαστικό ήταν ότι αν ήμουν απλός πελάτης, δεν με εξυπηρετούσε με τίποτα, ενώ μόλις κατάλαβε ότι μπορεί να τον δυσφημίσω κάπου, αμέσως σκοτώθηκε να με εξυπηρετήσει. Όποιος χρειαστεί βοήθεια σε τέτοιο θέμα, εμένα να πάρετε. Εμένα να πάρετε. Να έρθω να βρω το δίκιο σας. Θα πηγαίνετε και θα λέτε: να σου πω, ή θα μου κάνεις αυτό που θέλω, ή θα σε δείξει Μαρίλα Τσόις. Ποια είναι η Μαρίλα Τσόις? Αυτή που τα βάζει με όλους και παίρνει μηνύσεις. Δεν φοβάται τίποτα. Λοιπόν, το επόμενο σκηνικό που έγινε στη μετακόμιση γίνεται με την κουζίνα. Παραγγέλνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές. Έρχεται η κουζίνα. Τη συνδέει ο μάστορας, τέλος πάντων. Και πάω εγώ μετά από μία μέρα να μαγειρέψω. Τι να μαγειρέψω? Μακαρόνια με κιμά. Και βάζω το νερό στην κατσαρόλα να βράσει. By the way, είχα πάρει και καινούργιες κατσαρόλες. Καινούργια η κουζίνα, καινούργιες κατσαρόλες. Βάζω το νερό να βράσει, κλειστό το καπάκι. Λες πόση ώρα θέλει ένα νερό να βράσει? Για να είμαι ειλικρινής, θέλει 7-8 λεπτά, 10. Αφήνω πάνω την κατσαρόλα, πάω μετά από 5 λεπτά, όχι να φτάσει σε σημείο βρασμού, ούτε να βγάλει έτσι λίγο μια φυσαλίδα, να δείξει ότι γίνεται μια κίνηση. Την αφήνω. Πάω μετά από 10 λεπτά, τίποτα. Αν την είχα αφήσει έξω στον ήλιο, πιο γρήγορα θα είχε βράσει. Τρελαίνομαι, λέω κάτι γίνεται. Αλλάζω κατσαρόλα. Τα ίδια. Λέω κάτι γίνεται. Βάζω μπρίκι με νερό. Τίποτα. Λέω εντάξει, είναι αυτοματική κι αυτή. 2 στα 2. Παίρνω στο κατάστημα που είχαμε κάνει την αγορά. Λέω γεια σας, έχω αυτό και αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να μου έχει έρθει η ελαττωματική κουζίνα. Μου δίνει το τηλέφωνο της αντιπροσωπείας της κουζίνας. Να πάρω εκεί, μου λέει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι της αντιπροσωπείας. Εντάξει, παίρνω στην αντιπροσωπεία, το σηκώνει μια κοπέλα. Γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Μου έχετε στείλει η ελαττωματική κουζίνα. Πώς καταλάβατε, μου λέει, εσείς ότι σας έχουμε στείλει η ελαττωματική κουζίνα? Της λέω, δεν βράζει. Μου λέει, κάποιο λάθος θα κάνετε για να μην βράζει. Της λέω, μαγειρεύω 10 χρόνια, της λέω, ξέρω πώς να βράσει ένα νερό. Δεν θέλει πολυτεχνική. Μου λέει, κάτι λάθος κάνατε εσείς. Μήπως φταίει η κατσαρόλα? Της λέω, άλλαξε και η κατσαρόλα. Μου λέει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η κουζίνα που έχετε πάρει εσείς, μου λέει, είναι καινούργιας τεχνολογίας. Οπότε θέλει και καινούργιας τεχνολογίας κατσαρόλες. Και γυρνώ και της λέω, έχω πάρει και καινούργιες κατσαρόλες, οι οποίες κατσαρόλες είναι τελευταίες τεχνολογίας. Μου λέει πάλι, κοιτάξτε, μήπως είναι παγωγική κουζίνα και χρειάζεται παγωγικές κατσαρόλες? Της λέω, συγγνώμη, δεν ξέρω τι είναι αυτά που μου λες, αλλά παίρνεις μια κουζίνα καινούργια. Υποτίθεται η τεχνολογία στις μέρες μας είναι στα ύψη. Έχεις πληρώσει τόσα λεφτά για αυτή την κουζίνα. Και για να φτιάξεις ένα ρημαδοφαγητό, πρέπει να βάλεις ειδική κατσαρόλα πάνω. Συγγνώμη, της λέω, αλλά εμείς έχουμε μια κουζίνα στο χωριό που είναι 15 χρονών κουζίνα. Και είτε της βάλεις τσίγκο πάνω, είτε της βάλεις ατσάλι, βράζει στο λεπτό. Πώς γίνεται, της λέω, η κουζίνα η οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας να μην βράζει? Δεύτερο άτομο που δεν ήθελε να με εξυπηρετήσει. Μου λέει, οκ, εντάξει, θα έρθει ένας τεχνικός, μου λέει, να τη δει την κουζίνα σας. Απλά μου λέει να ξέρετε ότι η επίσκεψη είναι δωρεάν αν η κουζίνα έχει πρόβλημα. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα η κουζίνα και κάνετε εσείς κάποιο λάθος, τότε μου λέει θα τον πληρώσετε 50 ευρώ. Άλλο κουλό γι' αυτό. Τι λέω, συγγνώμη δηλαδή, εγώ τεχνικός δεν είμαι, αλλά λίγο πονηρή μπορώ να γίνω. Πώς της λέω, ξέρω εγώ ότι θα έρθει ο τεχνικός και να μου πει ότι η κουζίνα είναι καλά, σώα και αυλαβής, απλά για να μου φάει το 50 ευρώ και να φύγει? Α, μου λέει, αυτό δεν το ξέρουμε και δεν κάνουμε τέτοια εμείς. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όντως θα σας το πει. Έρχεται ο τεχνικός, πάρα πολύ μουτρωμένος, γιατί προφανώς αυτός δεν ήθελε να δουλέψει εκείνη την ημέρα. Και μου λέει, πού είναι το πρόβλημα? Του λέω, η κουζίνα δεν δουλεύει, δεν μαγειρεύει. Μου λέει, φέρτε μου μια κατσαρόλα, τη βάζει πάνω. Περιμένει 10 λεπτά. Καμία βράση. Μου λέει, αυτές οι κουζίνες οι καινούργιες θέλουν πάρα πολύ χρόνο.
γυρνάω και του λέω συγγνώμη, αλλά η κουζίνα είναι τελευταία τεχνολογία. Άμα θες να κάψεις 35 ευρώ ρεύμα κάθε φορά που μαγειρεύεις, άμα είναι παραγγέλνω κιόλα. Τώρα αλήθεια του μίλεγα έτσι, γιατί ήμουν έξαλλη, γιατί και αυτό μπήκε με πάρα πολύ φάκι στο σπίτι μου. Μου λέει αυτή η κατσαρόλα που δεν βράζει. Φέρω μου άλλη κατσαρόλα. Του φέρνω άλλη κατσαρόλα. Δεν έβραζε. Μου λέει φταίει και αυτή η κατσαρόλα. Του λέω, οκ, okay, περίμενα του λέω να πάω να πάρω από τη γειτόνισσα αυτές τις απλές τις κατσαρόλες που δεν έχουν πάτο, που είναι τελείως. Που είναι τελείως μεταλλικές τέλος πάντων, δεν έχουν πάτο από κάτω, να δούμε αν δουλεύει. Εν τω μεταξύ, αυτές οι κατσαρόλες, στην αυλή να τις βάλεις, αμέσως αρπάζουν. Σε θερμότητα. Φέρνουμε μια τέτοια κατσαρόλα που είναι η πιο basic κατσαρόλα που μπορεί να έχει ένα σπίτι. Τη βάζουμε πάνω, περιμένει ένα τέταρτο και δεν βράζει τίποτα. Και ενώ δεν βράζει και αυτή η κατσαρόλα, επιμένει ότι φταίνε οι μαγειρικές συσκευές που δεν δουλεύει η κουζίνα και όχι η ίδια η κουζίνα. Του λέω: μου έχεις βγάλει άχρηστα όλες τις κατσαρόλες που έχω στο σπίτι. Έχεις βγάλει άχρηστες και τις κατσαρόλες που έχει η γειτόνισσα. Και ακόμα επιμένεις ότι δεν φταίει η κουζίνα και φταίνει οι κατσαρόλες. Ναι, μου λέει: η κουζίνα είναι μια χαρά. Και φεύγει έτσι. Δεν μου ζήτησε το 50 ευρώ το μεταξύ, γιατί με είδε έξαλλη νομίζω. Α, μέσα σε όλο αυτό, για να σας πω κιόλας, το μάτι της κουζίνας αναβέσβηνε. Δηλαδή δεν κρατιόταν σταθερό για να μπορέσει κιόλας να δώσει θερμότητα για να βράσει το νερό. Οπότε αυτός, σαν τεχνικός, έβλεπε ότι το μάτι αναβέσβηνε και μου έλεγε αυτή η κατσαρόλα. Και τι κάνω. Πάω κατευθείαν στο κατάστημα που είχα κάνει την αγορά και τους λέω: παιδιά, έχει γίνει αυτό και αυτό, δεν θέλουν να με εξυπηρετήσουν. Και μάλιστα έχω τραβήξει και βίντεο να δείτε επί ένα τέταρτο ότι δεν βράζει το νερό στην κατσαρόλα. Μη σας το πολυλογώ, αυτοί ήταν που με βοήθησαν και μου είπαν ότι θα έρθουμε να πάρουμε την κουζίνα, μπορείτε να διαλέξετε όποια άλλη κουζίνα θέλετε εσείς. Και πήρα μια τελείως διαφορετική μάρκα και τη συγκεκριμένη μάρκα δεν πρόκειται να την ξαναστηρίξω ποτέ. Και πάμε στο τρίτο σκηνικό, το οποίο είναι και το πιο κουλό, γιατί δεν έγινε από άψυχο αντικείμενο. Έγινε από άνθρωπο. Τις δύο πρώτες μέρες που κάναμε τη μετακόμιση, εγώ γυρνούσα πάρα πολύ αργά σε αυτό εδώ το σπίτι, γιατί προσπαθούσα να αξιοποιήσω όλο το χρόνο και έφερνα μέχρι και 2 ώρα το βράδυ πράγματα από το σπίτι μου για να τα φέρω εδώ. 2 ώρα το βράδυ πάρκινγκ δεν βρίσκεις στη γειτονιά μου, οπότε έβλεπα ότι υπάρχει ένα κενό σε μια πολυκατοικία, στην απέναντι πολυκατοικία βασικά σχεδόν από εμάς, μπροστά από την είσοδό τους. Αλλά τι εννοώ στην είσοδο. Ήταν η είσοδος, ήταν τα πάρκινγκ τους, ήταν το πεζοδρόμιο και μπροστά είχε πάρκινγκ, θέση για πάρκινγκ. Αριστερά-δεξιά, επειδή ήταν το πάρκινγκ το δικό τους, δεν πάρκαραν αυτοκίνητα. Αλλά στη μέση είχε χώρο για θέση αυτοκινήτου. Οπότε και εγώ την πρώτη μέρα λέω: α, ωραία θέση εδώ καινή, θα το βάλω εκεί. Ξυπνάω την επόμενη μέρα το πρωί, παίρνω το αυτοκίνητάκι μου, φεύγω. Γυρνάω το βράδυ πάλι 2 η ώρα. Και λέω: α, η θέση με περιμένει. Θα το βάλω εδώ. Κοιμάμαι όλα καλά και όλα ωραία. Ξυπνάω το πρωί, κατεβαίνω στο αυτοκίνητο και τι να δω. Όλο το αυτοκίνητο είναι γεμάτο με αυγά. Κολλημένα, ξεραμένα αυγά. Και μάλιστα κάποιος έχει ρίξει και νερό από πάνω. Παθαίνω σοκ. Και βρίσκω ένα χαρτάκι πάνω που γράφει: σου είπα, αν ξαναβάλεις το αυτοκίνητο σου εδώ, θα στο κάνω χάλια. Και μου το έκανε. Παιδιά, είχα περάσει τόσο δύσκολα με τη μετακόμιση, με αυτό που έγινε με το κρεβάτι, με αυτό που έγινε με την κουζίνα, που γίνεται αυτό το σκηνικό και η αντοχή μου είναι ως εδώ και νιώθω ότι γίνομαι από τα νεύρα Super Saiyan. Τι κάνω εκείνη την ώρα? Πάω πάνω στο σπίτι να πάρω ένα μπουκάλι νερό, τουλάχιστον να βγάλω τα αυγά, τα οποία είναι πολύ ξεραμένα και θα καταστρέψουν το αυτοκίνητο. Και έτσι όπως κάθομαι και το ψιλοπλένω, βρίσκω ένα χαρτάκι μέσα σχεδόν από το καπό, το οποίο είχε μπει μέσα σχεδόν στη μηχανή, ένα άλλο χαρτάκι που έγραφε: μην ξαναπαρκάρεις το αυτοκίνητο σου εδώ, αν σε ξαναδώ να το βάζεις εδώ, θα στο κάνω χάλια. Αυτό το χαρτάκι εγώ την πρώτη μέρα δεν το είχα δει ποτέ, γιατί είχε πέσει μέσα στη μηχανή. Ενώ ήταν το είχα δει, δεν θα ξαναπήγαινα να βάλω το αυτοκίνητό μου στην ίδια θέση που ενοχλεί. Δεν είμαι χαζή, ούτε ανεύθυνη, ούτε θέλω να τσακωθώ με όλη τη γειτονιά, ακόμα δεν ήρθα. Αλλά εγώ αυτό το χαρτάκι δεν το είχα δει. Οπότε ξανέβαλα το αυτοκίνητό μου. Αλλά ρε παιδιά, όπως και να έχει, δεν περίμενα κάποιος να είναι τόσο σκατόψυχος που να ρίξει αυγά σε ένα αυτοκίνητο. Νευρίασα τόσο πολύ που υπάρχουν τόσο κακοί άνθρωποι και πιο πολύ νευρίασα με το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι γείτονές μου. Που ξέρω εγώ τους γείτονές ότι τους θες, σε μια βοήθεια, σε ένα κάτι, να σε βοηθήσουν, μια ζάχαρη. Όχι, αυτός με το καλησπέρα σας
Μου έριξα αυγά. Αφού καθαρίζω το αυτοκίνητο, πάω και χτυπάω όλα τα κουδούνια της πολυκατοικίας. Να δω ποιος τα βάλε μαζί μου. Τύπα το πρώτο κουδούνι και λέω: Γεια σας. Πάρκαρα το αυτοκίνητό μου εδώ εχθές και το βρήκα το πρωί με αυγά. Μου λέει αυτός ο τυπάς, πάτα μου λέει στον έκτο που είναι η διαχειρίστρια να ρωτήσεις. Πάτα στη διαχειρίστρια και της λέω: Γεια σας. Έχω πάρκαρα το αυτοκίνητό μου από κάτω και το έχω βρει γεμάτο αυγά. Και αυτή μίλαγε και κόμπιαζε. Και μου έλεγε ότι: Α, ναι. Το είδα το αυτοκίνητό σου, ότι είναι γεμάτο με αυγά και να ξέρεις ότι εγώ σου έριξα νερό για να φύγει το αυγό. Έτσι όπως μου μίλαγε, κατάλαβα 100% ότι το έχει κάνει αυτή. Της λέω, μπορείτε να κατεβείτε λίγο κάτω. Κατεβαίνει κάτω και φαίνεται από το φυσικ ότι είναι έτοιμη για καυγά, ότι είναι αυτή η σκατόψυχη που έχει κάνει το αυτοκίνητό μου όλα αυγά. Και γυρνώ και της λέω, συγγνώμη της λέω, είμαι καινούργια στη γειτονιά. Βλέπετε το αυτοκίνητο είναι καινούργιο στη γειτονιά, δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Και μου λέει: Εγώ δεν σου πέταξα τα αυγά, κάποιος άλλος από την πολυκατοικία θα το έκανε. Εγώ μου λέει: Ήμουν αυτή που σου άφησα το χαρτάκι το πρώτο. Ναι, της λέω, αλλά το χαρτάκι το πρώτο έλεγε ότι άμα δεν μετακινήσω το αυτοκίνητο θα μου το κάνετε άχρηστο. Μου λέει: Όχι, όχι, δεν ήμουν εγώ με τα αυγά. Της λέω: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω καλέσει την τροχιά και την αστυνομία να καταγράψει το περιστατικό. Εν τω μεταξύ, εγώ φοβήθηκα, μην είναι καμιά τρελή αυτή και μετά μου χαρακώσει το αυτοκίνητο και έχουμε άλλα. Μόλις άκουσα αυτή για αστυνομίες και τροχιές, μου λέει: Όχι, όχι, δεν το έκανα εγώ. Θα βρούμε ποιος το έκανε και τέτοια. Ήμουν 1000% σίγουρη ότι το είχε κάνει αυτή. Φάνηκε από τη συμπεριφορά της, φάνηκε από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να αρθρώσει μία λέξη για να πει ένα σωστό ψέμα τουλάχιστον. Αυτή είχε γράψει και το χαρτάκι και μάλιστα ο γραφικός χαρακτήρας του πρώτου χαρτιού με το δεύτερο ήταν ίδιος. Άρα ήταν αυτή. Προφανώς και μετά μετάνιωσε που είδε ότι το αυτοκίνητό μου ήταν όλο αυγά και ήθελε λίγο να τα ξεπλύνει. Αλλά τι έκανε, μία τρύπα μέσα στο νερό και μία εχθρό να έχει απέναντί της. Και μην ξεχνάμε μέσα σε όλο αυτό το γεγονός ότι εγώ είμαι Σκορπιός. Και μπορεί να συγχωρώ, αλλά δεν ξεχνώ. Και κάνω κάτι για το οποίο ακόμα μετανιώνω. Εκείνη τη στιγμή το χάρηκα τόσο πολύ που το έκανα, αλλά μετά ένιωσα ότι είμαι πιο κακός άνθρωπος από αυτήν και δεν έπρεπε να το κάνω. Θέλω να δικαιολογήσω την πράξη μου από το γεγονός ότι όλα μου πήγαιναν στραβά εκείνες τις ημέρες και ήταν το κερασάκι στην τούρτα που διέλυσε όλη την κατάσταση και έπρεπε κάπου να ξεσπάσω. Δεν θα σας πω τι τις έκανα. Της έκανα κάτι παρόμοιο. Αλλά δεν θα σας το πω, γιατί ντρέπομαι. Αν μπορείτε να σκεφτείτε τι της έχω κάνει, γράψτε μου από κάτω. Το μόνο που θα πω είναι ότι η γιαγιά μου είχε στείλει αυγά από το χωριό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κλείνω αυτό το βίντεο, θα τα πούμε αύριο. Χριστούγεννα ήρθαν πάλι, μα είσαι πάλι μακριά μου. Αχ και να σιχά εδώ μωρό μου, στο πλευρό μου, στην καρδιά μου. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα.